Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία συγκροτούνται με τοπικά για το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Υπάρχει το περιθώριο για ύπαρξη κυβέρνησης ανοχής από την παρούσα Βουλή. Άνοιξε η πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου και για τη Θάσο. Επιποδώς στα συνεργεία του Δήμου Καβάλας διανέμουν αλάτι σε κάθε σχολείο και σε κάθε γειτονιά. Μεγάλη προσοχή συνιστά η ΔΕΙΑΚ με αφορμή τις χαμηλές θερμοκρασίες. Πώς να προστατεύσετε τα υδρόμετρα. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Σαμοθράκη από την επέλαση της Σοφίας. Μειώνονται λόγω γραφειοκρατίας οι κτηνίατροι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έρχεται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, ό,τι δεν δηλώνεται κατάσχεται. Τα όρια ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες σε όλο τον κόσμο. Ποιες αλλαγές για την Ελλάδα. Καλύτερο ή χειρότερο το 2019 για τους Έλληνες, διχασμένη δηλώνει η κοινή γνώμη.